Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον Μιχάλη Σωμαράκη, ο οποίος μας έρχεται από επαγγελματικό λύκειο από τον τομέα υγείας και κατάφερε να συγκεντρώσει 19.560 μόρια. Και η Μαρία Κουτρουμπή επίσης είναι μαζί μας, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει 18.820 μόρια από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Σας ευχαριστούμε. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πορεία σας. Μιχάλη, να έρθω σε σένα. Ανακούφιση. Ατελείωτη. Σίγουρα. Εντάξει, όλος αυτός ο κόπος τόσα χρόνια τουλάχιστον αντανήφθηκε. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περιμένουμε τώρα. Η δική σου η στόχευση ποια είναι? Εγώ στο μυαλό μου έχω τη φυσικοθεραπεία και τα τεφά. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα το ξανασκεφτούμε για κάτι καλύτερο. Ασχολείσαι ήδη με κάποιο άθλημα? Ναι, ποδόσφαιρο παίζω. Στον Όφη, στην ΚΑΠΑ 19. Και ναι, αυτό. Επειδή νωρίτερα και με τη συνάδελφο τη Μέρη την Καριωτάκη, όπως ακούσατε, σχολιάσαμε έτσι τα αποτελέσματα, έτσι όπως διαμορφώθηκε η εικόνα, με τη συνθήκη πάντα του κορονοϊού και της πανδημίας. Εσένα σε επηρέασε αυτό ψυχολογικά? Ήταν μια περίεργη συνθήκη ή προσαρμόστηκε σχετικά εύκολα? Σίγουρα με επηρέασε. Εντάξει, ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για μας. Στην αρχή λίγο δυσκολευτήκαμε να προσαρμοστούμε, αλλά πιστεύω στην πορεία τα καταφέραμε. Μαρία, εσύ? Και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, αλλά εντάξει, έπρεπε να προσαρμοστούμε. Βέβαια ήταν δύσκολες οι καταστάσεις που ζούσαμε, αλλά όσο το δυνατό καλύτερο προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε και να τα καταφέρουμε στο τέλος. Τις βαθμολογίες της αντίκρισης με πλατή χαμόγελο? Ναι, δεν το περίμενα. Η αλήθεια ήταν μεγάλη εκπλήξη για μένα και φυσικά ήρθε μετά η ανακούφιση και χαρήκαμε όλοι που ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Έγραψες καλύτερα δηλαδή από ό,τι περίμενες? Ναι, φυσικά. Και ο στόχος σου ποιος είναι? Εγώ ήθελα ιατρική. Ορίστε, δεν σε άκουσα, με συγχωρείς. Ιατρική. Ιατρική. Υπήρξε κάποιο μάθημα το οποίο σε δυσκόλεψε? Όχι ιδιαίτερα. Όλα τα μαθήματα ήταν απαιτητικά, είχαν το δικό τους βαθμό δυσκολίας, αλλά θεωρώ κυρίως η έκθεση που είναι λίγο πιο απρόσμενο. Και η ιατρική γιατί? Η ιατρική είναι κάτι που το ήθελα από την πρώτη ηλικίου, θυμάμαι, διότι τότε ήρθα σε επαφή με το μάθημα της βιολογίας πρώτη φορά και μου άρεσε ιδιαίτερα. Και σε συνδυασμό με την πανδημία που ξέσπασε τότε και βλέποντας το έργο όλων των γιατρών και των νοσηλευτών που προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τον ιό, κατάλαβα πως επιτελούν ένα λειτουργήμα και όχι απλώς μία δουλειά. Και ήθελα πολύ να μοιραστώ και εγώ αυτή την ικανοποίηση που ένιωθαν σώζοντας ζωές και απαλύνοντας τον πόνο των συνανθρώπων τους. Επειδή οι κοινωνικές νόρμες είναι τέτοιες που δυστυχώς μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι αποτελεί τη μέγιστη επιτυχία το να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι αυτό ταυτίζεται ως η μοναδική, αποτελεί μάλλον τη μοναδική διέξοδο για την επαγγελματική μας ζωή. Θέλω λίγο να στείλεις το δικό σου μήνυμα στα παιδιά τα οποία ενδεχομένως δεν τα κατάφεραν. Θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει ένα όνειρο για τη ζωή του και αγαπάει πραγματικά αυτό που θέλει, πρέπει να ξαναπροσπαθεί και ας αποτύχει ξανά και ξανά, έτσι ώστε να το πετύχει και να κάνει πραγματικά αυτό που αγαπάει. Οπότε να ξαναπροσπαθήσει. Μιχάλη, νομίζω ότι υπάρχουν λίγο πολύ τρεις κατηγορίες μαθητών. Αυτοί οι οποίοι κάνουν focus και αποκλείουν οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα και κοιτάνε μόνο το στόχο τους. Υπάρχουν αυτοί που διατηρούν τις ισορροπίες, δηλαδή διαβάζουν μεν, αλλά δεν έχουν αποκοπεί από το υπόλοιπο περιβάλλον. Υπάρχουν και αυτοί που τα δίνουν όλα λίγο πριν την τελική ευθεία. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό αποδίδει, σε κάποιες άλλες όχι. Εσύ σε ποια κατηγορία κατατάσσεις τον εαυτό σου? Στη δεύτερη κατηγορία που αναφέρατε, δεν μπορώ να πω ότι από την αρχή ξεκίνησα να είμαι πολύ συγκεντρωμένος ως εξετάσεις. Ήθελα λίγο το χρόνο, πήρα λίγο χρόνο και προς τη μέση βασικά άρχισα να τα δίνω όλα και κατάφερα αυτό που έγινε. Και τώρα το όνειρά σου, ενδεχομένως μία σκέψη σε μεταγενέστερο χρόνο, είναι να φύγεις και στο εξωτερικό? Θα ήταν μία προοπτική που θα την εξέταζες ή είναι ακόμα νωρίς για να μπει σε μία τέτοια σκέψη? Είναι μέσα στο μυαλό μου, αλλά δεν θα πω ότι είναι η κύρια σκέψη μου. Εντάξει, πρώτο στόχο έχω να μείνω εδώ στην Ελλάδα και μετά, άμα δεν καταφέρω να πετύχω αυτό που θέλω για κάποιο λόγο, ίσως σκεφτώ να φύγω στο εξωτερικό. Και τώρα διακοπές και ξεκούραση, έτσι?
και για τους δυο σας. Φυσικά. Ναι. Τέλεια. Να περάσετε υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.